Πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και μπαίνουμε στο ρεπορτάζ και πάμε να συναντήσουμε την Ελένα Παπαδημητρία του Για δυσάρεστη για... είδηση, για τα πάντα. Για δυσάρεστη, δυσάρεστη είδηση, δυσάρεστη. είδηση με δεκάδε νεκρού στην Ταϊβάν. Και πρόκειται ίσω για την χειρότερη τραγωδία σε, σε... σε δυστυχημα με τρένο τι τελευταίε δεκαετίε, όπω λένε οι αρχέ. Πρόκειται για την Ταϊβάν. Εκεί νωρίτερα εκτροχιάστηκε ένα τρένο την ώρα που έβγαινε μέσα από ένα τούνελ. <Συλίου> Τουλάχιστον 36 οι νεκροί, δεκάδε οι τραυματίε και οι τελευταίε πληροφορίε κάνουν Λόγω για 70 με 80 επιβάτε οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στα βαγόνια, τέσσερα από τα οποία έχουν παραμορφωθεί. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσουν εκεί, καταρχά, τα σωστικά συνεργεία. Πόσο μάλλον να βρουν εγκλωβισμένου και να, τους, να, τους, να καταφέρουν να του απεγκλωβίσουν. Τουλάχιστον 350 ήταν οι επιβάτε στο σύρμο. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, φαίνεται ότι ένα φορτηγάκι, ένα ε, μικρό φορτηγάκι υπηρεσία, δεν, δεν το είχαν σταθμεύσει σωστά και έπεσε από γκρεμό και έπεσε πάνω στι ράγε την ώρα που το τρένο έβγαινε γίνει από το τούνελ. Αναγία. Αυτό λένε οι τελευταίε πληροφορίε και έτσι ακριβώς αυτά, Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι μέσα από το τούνελ. Είναι, ε, είναι, βλέπουμε πώ έχει πέσει επάνω στα τυχώματα του, του τούνελ και καταλαβαίνουμε, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι, τι συνέβη. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία ε, στην αναζήτησή του για επιζώντε να του απεγκλωβίσουν ενώ όσοι κατάφεραν να βγουν, βγαίνοντα μέσα από σπασμένα παράθυρα ανέβηνα, ανέβηκαν στην οροφή του τρένου για να του δουν οι διασώστε και να mm -hmm. του μεταφέρουν σε ασφαλέ σημείο. Διηγούνται αδιανόητε στιγμέ τρόμου ακριβώ εκείνα mm -hmm. τα δευτερόλεπτα, τι πρώτε στιγμέ μετά από την σύγκρουση, την πρόσκρουση δηλαδή, του, mm -hmm. του σειρμού πάνω στα τυχώματα του τούνελ. Λοιπόν, τα πούμε και αργότερα.